Γεια σας κορίτσια, καλημέρα από μένα. Πριν λίγο ξύπνησα, είναι 4 η ώρα το μεσημέρι. Είχα ένα υπέροχο Σαββατόβραδο με τις φίλες μου. Ξύπνησα από τη βροχή, φανταστείτε, γίνεται πανικός. Αυτή τη στιγμή ψυχαλίζει. Για να είμαστε όμως. Λοιπόν, σας έχω έτοιμα τα αγαπημένα του μήνα Μαρτίου. Και ξεκινάω κατευθείαν, για να μην βγει μεγάλο το βίντεο, με την CC Cream της Tommy G, την οποία σας έκανα και review εχθές. Όπως είπα και χθες, είναι πάρα πολύ καλυπτική. Για μένα είναι καλύτερη και από πολλά make-up. Ενυδατώνει, χαρίζει μάτι αποτέλεσμα, ομοιόμορφο τόνο, λάμψη, καλύπτει πόρους και κοιλίδες. Και φυσικά έχει SPF 20, που είναι πάρα πολύ καλός δείκτης αντιλιακής προστασίας. Εγώ έχω το νούμερο 2 συγκεκριμένο, όπως σας είπα και χθες. Είναι σε αυτό το σωληνάριο των 35 ml. Εδώ πάνω γράφει ότι είναι για ξηρό δέρμα. Εγώ που έχω κανονικό δέρμα, όταν τη βάζω σκέτη, νιώθω λίγο να τραβάει. Και γι' αυτό τη βάζω πάντα με την ενυδατική μου, της VC, που επίσης σας έδειξε χθες. Και την οποία είναι η μόνη που φοράω σήμερα. Φοράω μόνο ενυδατική ματιών προσώπου και ένα μολύβι χιλιών. Θα σας το γράψω από κάτω. Τιμή της είναι στα 12,90. Τι άλλο να σας πω, για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα. Μυρίζει σαν τσιχλόφουσκα. Νομίζω ότι δεν αρκεί παρά να τη δοκιμάσετε για να καταλάβετε πόσο καλή είναι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, και μια φίλη μου που τη δοκίμασε μου είπε το ίδιο πράγμα, που έχει λιπαρό δέρμα. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα δείγμα της VC, δεν ξέρω πού το γράφω, να το, VC, Derma Blend. Είναι από τη σειρά, την πιο καλυπτική βαριά σειρά make-up της VC. Μου το είχαν δώσει δείγμα σε ένα φαρμακείο, γράφει ότι είναι υπερκαλυπτικό διορθωτικό make-up. Αυτό είναι το τέστερ, είναι 6 γραμμάρια αυτό εδώ. Και εγώ το βάζω επειδή έχω εμφανίσει μια ακμή, όπως σας είπα, μια ήπιας μορφής ακμή, όπως σας είπα εχθές, και το βάζω, ας πούμε, όπως χθες το βράδυ και κάποια πρωινά όταν έχω έξαρση, για να καλύψει. Τώρα η πραγματική της τιμή δεν ξέρω, είναι η αλήθεια, πόσο είναι, αλλά φαντάζομαι γύρω στα 20 ευρώ. Φαντάζομαι, γιατί είναι και φαρμακευτική, είναι και υπερκαλυπτική, πάρα πολύ καλή δουλειά. Με έχει σώσει πραγματικά με το θέμα της ακμής. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει, όπως καταλάβετε, με το προϊόν τα μακιγιάζ, τα αγαπημένα. Πάμε στο τρίτο, το οποίο είναι αυτό το μολύβι που χρησιμοποίησα εχθές στο βίντεο, το ανοιξιάτικο μακιγιάζ ματιών, της Beauty Line Cosmetics. Το νούμερο 033 είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω τώρα να κάνω ένα swatch. Είναι ένα σμαραγδί, καρασμαραγδί. Το γράφει Emerald Green. Είναι καταπληκτικό, φλούο, έντονο. Είχε 1,5 ευρώ μόνο. Θαύμα για μένα. Θα πάρω και άλλα της σειράς. Έχω στα μπάρ ένα θαλασσί, καταπληκτικό. Όπως βλέπετε, το μπλε και το κόκκινο, από τα αγαπημένα μου χρώματα. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα με προϊόντα ντε μακιγιάζ. Γενικά περιποίηση. Skin care. Λοιπόν, έχουμε εδώ το Garnier. Το ντε μακιγιάζ ματιών Express 2-1. Είναι κατάλληλο για διάβροχο μακιγιάζ, και αυτό με έκανα το πάρω, γιατί έχω μία μάσκαρα της Max Factor, η οποία είναι διάβροχη, και με δυσκόλευε πάρα πολύ και δεν τη χρησιμοποιούσα. Και σκέφτηκα να το δοκιμάσω, γιατί το βρήκα στο Μασούτι 3,90 νομίζω. Πάντως είχε κάτω από 4 ευρώ και το θεώρησα πολύ καλή τιμή
για 125 ml είναι διφασικό, δηλαδή το κουνάς αρκετή ώρα και ενώνεται το έλαιο με το... πώς το λέγεται... με το ξεβαφτικό, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς θα σας το πω. Επίσης έμαθα για το μισελέρ και θέλω να το πάρω τζιγκαρνιέ. Πραγματικά με έχει σώσει, πλέον ξεβάφω όλο το πρόσωπο με αυτό, με 2-3 πομπών, με έχει σώσει. Με έχει σώσει. Κάρα αγαπημένο, θεωρώ. Λοιπόν, συνεχίζω με μία μάσκα προσώπου της Chandelle, καταπραϊντική, επουλωτική, για ακνεϊκά και προβληματικά γενικότερα ερεθισμένα δέρματα. Έχει πρόπολη, αζουλένιο και χαμομήλι. Μου την έφερε για δώρο η κολλητή μου από την Κατερίνη, γιατί εγώ δεν την ήξερα εδώ και επειδή της είχα πει που έχω πρόβλημα πλέον με ακμή και επειδή αυτή έχει λιπαρό δέρμα και τη χρησιμοποιούσε και της είχε αρέσει, μου την έφερε για δώρο. Νομίζω έκανε κάτω από 3 ευρώ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Έχει 50 ml, είναι φυτική. Απλώνεις για ένα αρκετά καλό στρώμα στο πρόσωπο για 20 λεπτά και μετά το ξεπλένεις με αυτό το νερό. Πραγματικά μυρίζει υπέροχα. Κάνει φοβερή δουλειά και στη λιπαρότητα που εγώ δεν έχω, αλλά καμιά φορά εμφανίζω. Και είναι, νομίζω, έχει γίνει αγαπημένη μου, γιατί και εγώ δεν το έχω και πολύ... με τα προϊόντα απολέπησης, μάσκες και τέτοια. Δεν πολύ ασχολούμαι. Συνεχίζω, γιατί είμαστε ήδη στα 7 λεπτά. Με την Oral-B Pro Expert που μου τη συνέστησε ο οδοντίατρος. Δεν ξέρω αν βλέπετε τα δόντια μου, δεν είχα ποτέ πρόβλημα ούτε σφράγισμα. Και γενικά όποτε πάω στον οδοντίατρο μου δίνει συγχαρητήρια και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό και φουφτού με το ματιάσα. Και ό,τι μου συστήνει κατευθείαν το παίρνω. Και πήρα αυτήν την Oral-B Pro Expert φθοριούχος οδοντόκριμα των 75 ml. Αν θυμάμαι καλά έκανε 4 ευρώ μαζί με την οδοντόβουρτσα. Και αυτή καταπληκτική. Καταπληκτική. Βοηθάει και στη λεύκανση, αλλά έχει και το φθόριο που για μένα το φθόριο είναι λες και μόλις βγήκε από τον οδοντίατρο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι σχεδόν όλοι, αν όχι όλοι, έχουν κάνει μια φθορίωση σίγουρα. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Λοιπόν, συνεχίζω με 3 μανό, να μην πω όζες, Θεσσαλονικιά. Τα οποία είναι 2. Ανάποδα τα κρατάω. Μπράβο. 2 από την Άννη. Όπως βλέπετε το ένα είναι στο χρώμα της λεβάντας και το άλλο είναι ένα λευκό πάναπλο. Το λευκό είναι το νούμερο 3 και το χρώμα της λεβάντας είναι το νούμερο 27. Δεν τα είχα ξαναδοκιμάσει τα Άννη και μου άρεσαν πάρα πολύ. Έκαναν 1,80 εδώ στα Γιάννενα, από ένα μαγαζάκι με φτηνά καλλιντικά. Προσπαθώ να δω τώρα τα ml και με δυσκολεύει πάρα πολύ να το βρω. 14. 1,80 σας είπα αυτά. Με 2 στρώσεις μου κρατάνε και πάνω από εβδομάδα, δηλαδή και 10 μέρες μου κρατάνε στα νύχια το μανικιούρ, φυσικά με βάση και σκληρυντικό, τα οποία θα σας δείξω κάποια άλλη στιγμή, λογικά, που τα έχω από από τα Jumbo, από τη Victoria Silk, κάπως έτσι λέγεται, με 1,5 ευρώ το καθένα, φοβερή δουλειά. Και έχω δοκιμάσει πανάκριβα καλλιτικά για τα νύχια και τέτοια δουλειά δεν έχω ξαναδεί. Θα κάνω αναλυτικό review ή nail tutorial κάποια στιγμή. Και συνεχίζω με αυτό το καταπληκτικό τυρκουάζ πετρόλ, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι. Δεν ξέρω, εδώ νομίζω φαίνεται καλύτερα. Είναι το νούμερο 66 της Amy's, άλλη μάρκα που νομίζω είναι ελληνικές και η Άννη και η Amy's, νομίζω. Στα 14 ml και αυτή.
ένα ευρώ. Με ένα χέρι, φοβερή δουλειά. Φοβερή. Έχω ενθουσιαστεί. Και θέλω να... Και κανονικά είχα πάει να πάρω τα άλλα δύο, που είναι τη Άννη, από την Amy's. Αλλά δεν τα βρήκα τα χρώματα που ήθελα και έτσι επειδή ήθελα να δοκιμάσω και την Άννη ούτως ή άλλως, της έδωσε ευκαιρία. Με το ένα χέρι η Amy's είναι καταπληκτική. Η Άννη όμως θέλει δύο χέρια. Και πάλι είναι φοβερή. Φοβερή. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζω με προϊόντα μαλλιά. Έχουν μείνει τρία προϊόντα. Η μία είναι η επαφή της Colestin, την οποία δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας δείξω. Γιατί πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες έβαψα τα μαλλιά μου. Είναι ένα έντονο χάλκινο και δεν ξέρω, από το φωτισμό δεν πολύ φαίνεται. Και μην κοιτάτε εδώ πέρα, αυτό είναι χάλκινο. Είναι, έχω ένα όμπρε κόκκινο. Το κόκκινο είναι... Δηλαδή, επειδή είχα κάνει δεκαπά στις άκρες για να γίνουν όμπρε, περνώντας όλη τη βαφή μετά, αυτά είναι πιο χάλκινα. Καταλαβαίνετε. Ενώ εδώ είναι κόκκινο αρκετά έντονο. Δεν ξέρω τώρα που φαίνεται καλύτερα. Είναι αρκετά έντονο. Παίρνω το κουτί της Colestin, το 77x44. Είναι αυτό που παίρνει και η αγαπημένη, πολύ αγαπημένη όλων, Βάνα Παπαδοπούλου. Το είχα πάρει και παλιά, αλλά τώρα το ξαναπήρα. Είπα να το δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και πραγματικά έκανα πολύ καλά, είναι καταπληκτική. Και φυσικά μιλάω για το κουτί, έτσι, δεν έχω δυστυχώς να σας το δείξω. Κανονικά είναι στα 8,70, αλλά με τις πολύ συχνές εκπτώσεις που βγάζουν τα σούπερ μάρκετ πηγαίνει γύρω στα 5,25, είναι μία σε μία δώρο που βγαίνει στα 4,5 μία. Πάρα πολύ καλά. Και συνιστώ το κουτί γιατί μέσα έχει δύο ζευγάρια γάντια. Έχει τη βαφή, έχει το οξυζενέ. Έχει μάσκα λάμψης της πρώτης μέρας. Έχει χρωμοσαμπουάν για τις 15 μέρες. Έχει μάσκα λάμψης για τις 30 μέρες. Πραγματικά, εγώ το λατρεύω. Το λατρεύω. Ανέκαθεν έπαιρνα Colestin, αλλά το 74-84 το βρίσκω πολύ σπάνια. Και αυτή τη φορά μου το ανταλλάξαμε κάτι βαφές με μια φίλη μου, που είναι και αυτή η κοκκινομάλα δηλαδή. Και τη έδωσα δεύτερη ευκαιρία τη Colestin 77x44 και τώρα την ψάχνω απεγνωσμένα για να έχω backup και δεν τη βρίσκω. Πίκρα. Συνεχίζουμε. Περνάω νομίζω στο top αγαπημένο μου. Top, μα top. Μάλλον για πάντα. Elvive Extraordinary Oil της L'Oréal. Για βαμμένα μαλλιά φυσικά. Το έβαζα, κορίτσια, όπως βλέπετε, έχει φτάσει εδώ κάτω, δηλαδή έχει ίσα για 4 ψεκασιές ακόμα. Ψεκάσματα. Εντάξει. Καταρχήν μυρίζει τέλεια. Η τιμή του ήταν στα 9,90, αν θυμάμαι καλά, ή 9,60. Εκτός από την καταπληκτική του μυρωδιά, το τι θαύματα κάνει στο μαλλί δεν υπάρχει. Έβαζα και 4 φορές τη μέρα λόγω του τεκαπάζ που είχα κάνει, έτσι. Από εδώ και κάτω, όπως κάνουμε τα όμπρα, έχω αρκετά μακρύ μαλλί. Και σκεφτείτε ότι φτάνει κάτω από το στήθος και μόλις το έκοψα μετά από τον τεκαπάζ, επειδή είχαν φθαρεί οι άκρες. Για τα μαλλιά θα μιλήσουμε άλλη φορά σε ένα hair tutorial. Η ζωή μου. Συνεχίζουμε με το τελευταίο, το οποίο το είχα στα μπάρα από τις διαφημίσεις, τατάν, της Schwarzkopf, το Super Soft Color Shine, την κόκκινη συσκευασία, δηλαδή 400 ml όπως τα περισσότερα θαρώ σαμπουάν, για κόκκινο λέω, θα ήθελα, για βαμμένα μαλλιά ξανοιγμένα ή μαλλιά με αντάβιες. Έχει φίλτρο UV, η τιμή του είναι τιμάρα, 2,5 ευρώ για 400 ml, το τίποτα. Γιατί είχα συνηθίσει να παίρνω κάτι σαμπουάν με 5-6 ευρώ. Ξέρετε, μάσκες με 9-10. Και για τη μάσκα πρέπει να σας μιλήσω κάποια στιγμή. Πάλι της Schwarzkopf. Μια Bonavel λέγεται, θα σας πω κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, είμαι ενθουσιασμένη. Κομωτήριο μυρίζει. Επαγγελματικότατο. Κάνει μπάμι το πόσο επαγγελματική μυρωδιά, δουλειά. Σαν να βγήκατε από κομωτήριο. Απλά νομίζω ότι λίγο
θέλει λίγο παραπάνω ξεύγαλμα, νομίζω. Μπορεί να φταίει η ποσότητα που βάζω, επειδή έχω πολύ, πάρα πολύ και πολύ μακρύ, αλλά κυρίως πολύ όγκος μαλλί. Και επειδή είναι και αρκετά ξερά πλέον κάτω, βάζω αρκετή ποσότητα. Καταλαβαίνετε. Είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου. Έκανα πάρα πολύ καλά που το πήρα και νομίζω δεν θα ξαναπάρω κανένα άλλο. Ειδικά για τη τιμή του και για τη φανταστική δουλειά που κάνει. Είναι αντάξιο καλύτερο από Pantene για μένα, που έχω βαμμένα μαλλιά. Καλύτερο από Elviv. Top. Αυτά λοιπόν ήταν τα αγαπημένα του Μαρτίου του 2014. Προσπάθησα να είναι 10 προϊόντα, βέβαια το ένα προϊόν ήταν 3 με τις όζες, με τα μανώ. Αυτά, έχουμε φτάσει τα 16 λεπτά πλέον. Θέλω σχόλια, θέλω like, dislike, ό,τι θέλετε πραγματικά. Προσπαθώ να γίνω και καλύτερη, γι' αυτό κάνω και συνέχεια βίντεο όπως βλέπετε. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε.